Ιδιαίτερη αύξηση παρουσιάζει κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 η μετανάστευση Ελλήνων και Ισπανών προς τη Γερμανία, σύμφωνα με σχετική έκθεση του ΟΟΣΑ, η οποία δημοσιεύεται σε γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αναζήτησαν εργασία περίπου 15.000 Έλληνες και 13.000 Ισπανοί. Ο οργανισμός εκτιμά ότι η τάση αυτή θα διατηρηθεί όσο διαρκεί η οικονομική κρίση σε αυτές τις χώρες και βεβαίως όσο η γερμανική αγορά εργασίας παραμένει σε σχετικά καλό επίπεδο. Από την Καβάλα μόνο δεν παίρνουμε πολύ κόσμο, αλλά έχουμε και από τα χωριά και έχουμε από τα Σέρες, Δράμα, στην περιφέρεια έχουμε αρκετός κόσμος και νεαρά παιδιά και μεσήλικες. Εκείνο που το πρόβλημα που έχουμε βρει φέτος το 2012 ότι δεν υπάρχει σοβαρή ανταπόκριση από την άλλη πλευρά, ότι να υπάρχει και η ζήτηση για ορισμένα άτομα. Είναι αρκετά περιορισμένη. Για ποιο λόγο? Μήπως φταίνε ότι οι δουλειές που πάνε να ζητήσουν οι άνθρωποι? Πρώτα απ' όλα το προσωπικό που ζητάνε πάνω πιο εξειδικευμένο. Ζητάνε, οι Γερμανοί έχουν το θέμα ότι θέλουν και έξτρα και θέλουν γερμανικά να μιλάς τη γλώσσα για να μπορέσεις να συνοηθείς. Το αγγλικό δεν το δουλεύουν καθόλου αυτοί, από προσωπική μου εμπειρία. Κατά δεύτερο λόγο, έχουν και ορισμένους περιορισμούς που ίσως να μην υπάρχουν. Δηλαδή, ζητάνε νεαρά ζευγάρια που να έχουν και εμπειρία. Αυτό δύσκολα θα το βρεις. Ή θα ζητάνε ανθρώπους που θα ξέρουν τα γερμανικά να μπορούν να κάνουν πολλές δουλειές. Συνήθως, ο κόσμος θέλει να φύγει, δεν είναι εξειδικευμένος. Δηλαδή θέλουν να δουλέψουν τα παιδιά, αλλά ίσως δεν ξέρουν τα γερμανικά από την αρχή ή δεν έχουν εμπειρία. Ένας άλλος λόγος είναι από ό,τι έχω ακουστεί είναι ότι ο κόσμος φεύγει κατευθείαν μόνοι τους. Ή έχουν φίλους στη Γερμανία, στην Αυστρία και φεύγουν από μόνοι τους συγγενείς, οπότε πάνε από εκεί και μόνοι τους βρίσκουν δουλειά. Από εδώ, επειδή είμαστε και περιορισμένοι, έχουμε μόνο τα εστιατόρια, είναι κάπως περιορισμένη η κίνηση από εδώ προς τα εκεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η μόνιμη μετανάστευση προς τις χώρες του ΟΟΣΑ περιορίστηκε κατά 2,5% το 2010 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ωστόσο το 2011 σημειώθηκε αύξηση του ποσοστού. Ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι η κρίση στην αγορά εργασίας εκθέτει περισσότερους μετανάστες στον κίνδυνο της περιθωριοποίησης, σημειώνοντας ότι από το 2008 ως το 2011 αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των νέων μεταναστών χωρίς δουλειά και εκπαίδευση. Υπολογίζω εγώ γύρω στο 15-20%. Σε ποσοτικά, σε αριθμούς, όλο το ποσοστό. Δεν μπορώ να το κοστολογήσω αυτή τη στιγμή να σου πω ακριβώς νούμερα. Είχαμε γύρω στα 20-30 παιδιά πέρυσι, να έχουν πάει στα 40 φέτος και κοντά, ας πούμε. Πιστεύω ότι θα διατηρηθεί αυτή η τάση? Καλή ερώτηση. Προχωρήστε την επόμενη. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω, διότι αυτό δεν εξαρτάται από εμάς. Πολλοί παράγοντες. Δυστυχώς, και το λέω γιατί ήμουν και εγώ στο εξωτερικό πολλά χρόνια, πιστεύω ότι δεν θα διαρρυθεί. Αν δεν αρχίσουν να ανοίγουν οι δουλειές στην Ελλάδα, και θέλουμε όντως παιδιά, δυστυχώς φεύγουν παιδιά και μορφωμένα και που θέλουν να δουλέψουν. Αυτό είναι το κακό. Ότι θέλουμε να δουλέψουμε και δεν μπορούμε. Μας έχουν τα χέρια δεδεμένα. Δεν υπάρχουν εργοστάσια, αυτά που έχουν είναι κλείνουν. Πρέπει να κάνουμε έργα αποδομό, δεν έχουμε χέρια, τα νερά εδώ δεν φεύγουν. Ο πληθυσμός γυράνει από ό,τι βλέπω. Και φεύγουν τα κανένα άτομα. Αυτά που θέλουν να δουλέψουν, φεύγουν. Αυτό νομίζω είναι ένα κακό, πρέπει να αντιστραφεί.